Άρη θες, Λίμπερο, All About Άρης. Γκόμενα θες, Λίμπερο 107,4. Ποιότητα θες, Λίμπερο 107,4. Παπαδόπουλο θες, Λίμπερο 107,4. Και ποδανά, Μεναγκό. Δεν είναι μόνο γκόμενα θες, είναι και Μεναγκό. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, All About Άρης on Air, επιτέλους με ένα σήμα εκπομπής το οποίο δεν αρέσει στο Ραπτόπουλο, δεν αρέσει στον Παπαδόπουλο, άρα αρέσει στο λαό του Άρη. Αυτοξεφωνίζεται, λέει νο 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 μόνο του. Έπαιζες αυτές τις αηδίες που έπαιζες ένα μήνα που έλειπα. Ένα μήνα καλά είμαστε. Ένα μήνα αηδίες έπαιζες. Ένα μήνα καλά είμαστε, Βασίλικα Βαδία. Η εκπομπή... Η εκπομπή είχε μια μουσική ποιότητα. Τα γραβατοειδή που έπαιζες. Αυτά, γιατί. Αυτά, τα lounge. Τέτοιος είμαι, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, τι να κάνω τώρα. Τέτοιος είσαι. Τέτοιος. Θα αρχίσω και εγώ τα τριμπρούδλα. Τριμπρούδλα! Αρχίσω, πρόσεχε. Για όσους δεν το καταλάβατε, είναι η εκπομπή All About Άρης on Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστανθο Τσαλτίδης στην επάνω εδώ του στα μικρόφωνα μετά από ένα περίπου μήνα. Και Νίκος Παπαδόπουλος με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας έχουμε να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια, κυρίως για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος παραμένει στο επίκεντρο, έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του από χθες και πλέον μπαίνει σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Θα μιλήσουμε και για τα όσα είδαμε χθες στο Βόλο, για τα όσα είδαμε στο Καφτατζόγλιο το περασμένο Σάββατο και έναν έτσι μίνι απολογισμό και με τη βοήθεια του Χρήστανθου που ήταν στην Ολλανδία της προετοιμασίας. Θα μιλήσουμε για αυτή την φοβερή... Δεν έκανες απολογισμό. Για αυτή την φοβερή και δημοκρατική συσσαγωγικά απόφαση της αστυνομίας να μπλοκάρει τη μετακίνηση οργανωμένα και μεμονωμένα των φίλων του Άρη στη Λαμία για το παιχνίδι της... Μεμονωμένα δεν μπορείς να πας. Της επόμενης Δευτέρας με τίποτα δεν μπορείς να πας. Τίποτα. Εσύ κάτι είναι. Δημοσιογράφημα, ναι. Εμείς μας αφήσουν, λες. Και άμα λέει πας στη Λαμία θα συλληφθείς. Δηλαδή πάρω εγώ το Χρήστα τον άλλη Δευτέρα, τον πω Χρήστα θα με έχουν στο τμήμα. Έχεις δύο εκπομπές να κάνεις αυτή τη εβδομάδα και την άλλη. Τι έχω? Αυτή και την άλλη. Μετά θα δούμε. Μετά θα κάνεις τι δύο εκπομπές? Η εκπομπή σου η κανονική και η βασική εδώ που είσαι φιλοξενωμένος. Ποια είναι η κανονική? Μπαλαντέρ, φίλε. Μπαλαντέρ, φίλε, τελείωσε. Δεν τελείωσε ακόμα. Τελειώνει, τελειώνει στις... Τελείωσε ο Μπαλαντέρ. 30 Αυγούστου. Τελείωσε ο Μπαλαντέρ. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Δεν με ενημέρωσε γέρος σήμερα, σίγουρα δεν μπορώ να πάρω. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, μετά από τις 6 και κάτι εκεί πέρα μπορούμε να ανοίξουμε και τις γραμμές. Τι, εγώ, όχι, ποιος? Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ωραία, δύσκολα. 7-10 έχω Παύλο Ραπτόπουλο μετά, να ξέρετε. Ναι, ναι. Έχω Παύλο Ραπτόπουλο 7-10. Ναι, και μετά 10-12 έχω μια εκπληκτική εκπομπή, την οποία αν δεν κάνεις θα την κάνω εγώ. Κανένας είχες να θέμω. Εγώ σήμερα δεν μπορώ. Πολύ ξύλο. Εγώ σήμερα δεν μπορώ. Δυστυχώς, λόγω ανωτέρας δεν μπορώ. Λοιπόν, θα δούμε μήπως ανοίξουμε και τις γραμμές μετά τις 6-6.30 εκεί πέρα. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα ακούσετε στη διάρκεια της εκπομπής από έναν ποδοσφαιριστή που ήρθε φέτος στην ομάδα, από τον παίχτη που πραγματοποίησε μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι με τον Πανιόνιο, ήταν καλύτερος παίκτη, τον Ατρόμητο, ήταν καλύτερος παίκτη των Περιστελιωτών και φέτος φιλοδοξεί να κάνει την ίδια ή και μια ακόμα καλύτερη σεζόν, ο λόγος για τον Νικολά Ντιγκινή, ο οποίος μίλησε στον Λίμπερο και στην εκπομπή All About Άρης On Air. Θα τον ακούσουμε στην συνέχεια. Τον είδαμε να επιστρέφει κιόλας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας το περασμένο Σάββατο. Ναι. Μπορείς να βγει λίγο να το πεις, πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν. Κερασμένος είναι ο καφές. Όχι, όχι. Θα πληρώσω. Θα πληρώσω. Δεν θέλω, ρε. Δεν θέλω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέχνα το. Σήμερα δεν υπάρχει 10-12. Λοιπόν, είδαμε τον Νικολά Ντιγκινή να επιστρέφει το περασμένο Σάββατο κόντρα στον Μπας Γιάννενα. Είδαμε για πρώτη φορά ένα σύστημα το οποίο μάλλον θα καθιερωθεί από τον Πάκο Ερέρα. Θα μιλήσουμε για το τι είδαμε με το 4-2-3-1 και τα θετικά αυτού του συστήματος για έναν Άρη που έδειξε αρκετά βελτιωμένος στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου. Σίγουρα δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την πολύ καλύτερη εικόνα που παρουσίασε η ομάδα με το σύστημα το οποίο χρησιμοποίησε ο Ερέρα κόντρα στον Πάσο. Προπονητής του Άρη, ο οποίος σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να κάνει ανάλυση θέση του, δεν προσπάθησε να προσαρμόσει
τους παίχτες στο σύστημα, αλλά προσάρμοσε το σύστημα στους ποδοσφαιριστές και πάνω στο υλικό το οποίο διαθέτει ο 64χρονος τεχνικός. Όχι, μου, όχι, όχι. Λοιπόν. Όχι, ξόχι. Όχι, ξόχι, δεν έτσι έχει. Έτσι μου πει ο συνάδελφος. Πάμε, εκπομπή έχουμε τώρα. Ναι. Εκπομπή έχουμε τώρα, λοιπόν. Αυτό που έλεγα λοιπόν πριν με διακόψει πάλι ο Χρήστος για ακόμη μια φορά. Πολλές θα είναι φέτος. Πολλές θα είναι φέτος, ναι. Είναι ότι. Καταρχήν, σας είπαμε ότι θα είμαστε ντουέτο. Είναι η μόνη εκπομπή στο Λίμπερο που ξέρουμε από τώρα το ντουέτο. Εκτός αν παραιτηθείς. Πολύ πιθανό. Εγώ θα κάνω. Πολύ πιθανό. Αν θες να κάνεις μόνο 10-12. Όχι. Ό,τι θες. Όχι, φίλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Είδαμε λοιπόν τον Ερέρα πλέον και εγώ το μετράω στα σύν του πολύ αυτό το οποίο κάνει, να προσαρμόζει το σύστημα στο υλικό το οποίο έχει και όχι τους παίχτες. Είδες πάλι μου κόψει τον Ερέρα. Ναι. Βγάζει φωτογραφία του milkshaker, δηλαδή είναι δυνατόν. Έχω πάρει milkshake, φοβερό, μπράβο. Ένα μήνα καλά είμαστε. Ένα μήνα ήμασταν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά. Ήσουν καλά γιατί έκανε ο Ραπτόπουλος 10-12. Όχι. Μια φορά τον χώσαμε ένα. Τι όχι. Ήμουν καλά γιατί. Η εκπομπή είχε. Χώθηκε τρίωρο πάλι ο Ραπτόπουλος, ενώ κανονικά ως παλαιότερος έπρεπε να κάνει διωράκι ο Ραπτόπουλος, ναι, ναι. Και εσύ μόνο δύο ώρες. Δεν ντροπή, Παύλο μου. Δεν με κολομπάρευες και σαν θέμα. Δεν ντροπή. Δεν με κολομπάρευες και σαν θέμα. Στην εκπομπή του! Στην εκπομπή. Δεν με κολομπάρευες. Στην εκπομπή του! Δεν με κολομπάρευες και σαν θέμα. Οι εκφράσεις αυτές δεν συνάδουν με το ήθος της εκπομπής. Α, τώρα θυμήθηκες! Να βάλεις το χαλί από κάτω. Να ασχοληθείς με αυτό. Όχι, δεν θα το βάλεις. Όχι, θα βάλεις αυτό το οποίο παίζει. Ποιο να ακούς. Το χαλί μας λίγο. Ποιο θα ακούς, Βασίλη μου? Δημοσιογραφικά μπορεί να είναι παιδί σου, αλλά ραδιοφωνικά είναι παιδί μου. Παιδί σου. Αλήθεια. Έτσι. Έτσι. Α, θες να αρχίσεις το κάνω κι εγώ δηλαδή. Ο οποίος μπορεί να είναι και παρεμβατικός να πληρώνεσαι πιο γρήγορα. Δεν είναι ένα κίνητρο αυτό. Να υπάρχουν παρεμβάσεις να έρχονται λεφτά. Σήμερα ήρθα, θα το δω. Σου το θύμισα. Το έχεις ξεχάσει. Ναι, πες. Λοιπόν, είδαμε και το χθεσινό φιλικό βέβαια στο Βόλο όπου βρεθήκαμε. Δεν είχε να μας προσφέρει νομίζω πάρα πολλά. Κυρίως. Κόκκινα χαρτονομίσματα. Και ο Ερέρα και εμείς που βρεθήκαμε στο Πανθεσσαλικό και παρακολουθήσαμε το μάτς, επικεντρωθήκαμε στα πρόσωπα και όχι στον Άριος σύνολο, γιατί είδαμε μια πολύ πειραματική εντεκάδα, την οποία δεν νομίζω ότι ξαναδούμε ποτέ να αγωνίζεται ο Άρης με αυτή τη σύνθεση. Με πολλούς παίκτες να μένουν εκτός για να ξεκουραστούν, γιατί αγωνίστηκαν και στο φιλικό με τον Μπαζιάννενα. Με τον Ερέρα να τσεκάρει και κάποιους μικρούς. Να βάζει και τον Κολάσο ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Ήταν και λίγο καψόνι αυτό, είναι αλήθεια, στον Αργεντινό μέσο. Ο οποίος φαίνεται, νομίζω αυτός και ο Μπάσα, να εντάσσονται στην κατηγορία των παιχτών που βγάζουν μια κούραση λόγω της έντασης που είχαν στη διάρκεια της προετοιμασίας και ειδικότερα στο βασικό στάδιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία μαζί και με τις προπονήσεις που γίνονταν όποτε γίνονταν και με τα φιλικά. Θα μιλήσουμε και για Μπρούνο Γκάμα, τον οποίο τον είδαμε και αυτόν το περασμένο Σάββατο. Εσύ δεν είδες, εγώ στο Καφτατζόγλου, ναι, εγώ τον είδα. Εγώ δύο μάτς δεν είδα. Η Super League παίζει μπάλα στην ΕΡΤ. Ξεκίνησε για διαφήμιση. Δύο μάτς δεν είδα. Ποια? Αυτά που δεν κερδίσαμε. Δύο μάτς έστειλα μόνο σου. Με τη Λάρισα και τον Παζιάννα. Λάρισα και Παζιάννα και Φερεσχή. Ναι. Στο Βόλο ήρθα. Σε μάτς που δεν κατάλαβε του Ερέρα πως κερδίσαμε, κερδίσαμε. Στην Ολλανδία τα σάρωσα όλα. Τι θες άλλο να κάνω. Στην Ξάνθη κερδίσαμε. Πες λίγο. Η στατιστική δεν λέει την αλήθεια. Στην Ξάνθη μου και εγώ ρε. Σε είπα που σ' άφησα μόνος, ρε φίλε. Δύο μάτς μόνος σου, δεν κέρδισες. Μάλιστα. Άρα μας βγάλει τώρα την κατέμινα, θα μας κολλήσει τη λιτσινιά. Να σου πω, γιατί σκαρφαλώνεις. Είσαι ο μόνος άντρας ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι. Ότι ξέρω είσαι και παλικάρι γερό, μπράβο. Ο οποίος βάζει, λέει, να μην αμφισβητήσω το τέτοιο, ρε φίλε. Τι γίνεται. Ο οποίος κάθεσε όμως στο στούντιο σαν τις γυναίκες. Εγώ έτσι. Δηλαδή βάζεις τα πόδια πάνω. Κάθεσε πάνω στο πόδι. Κουνιέσαι, κάνεις. Αυτό έτσι κάθε μια γυναίκα θεωρείς. Είσαι ξάδερφος της Ελένης Μπούντου ή της αγάπης Γαβριέλη. Θεωρείς ότι έτσι κάθε μια γυναίκα. Έτσι κάθε. Μια γυναίκα Νταλικέρης μπορεί να καθόταν έτσι. Νταλικέρης. Αλλά δεν νομίζω να κάθεται. Ο καθένας όπως βολεύεται, Χρυσανθέμου. Λοιπόν, καταλάβατε ότι όσο απολαύσατε έτσι μια πιο ήρεμη, πιο μαζεμένη εκπομπή, την απολαύσατε έναν μήνα. Πλέον θα είναι στα κόκκινα το λαμπάκι. Γύρισε ο άνθρωπος που θα την ανατρέψει. Έχω και γενικότερα μια διάθεση και μια τρέλα. Και
θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία θα λέμε καθημερινά εδώ στο Λίμπερο. Η εκπομπή δεν θα αλλάξει. Θα είναι 5 με 7. Mm-hmm. Το πρόγραμμα του Λίμπερο θα παραμείνει ως έχει για τις επόμενες δύο εβδομάδες, με τις εκπομπές δηλαδή που υπήρχαν και πέρσι. Δεν το κατάλαβα. Με τις εκπομπές που υπήρχαν και πέρσι. Και μετά από τις δύο εβδομάδες, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου δηλαδή, στην αρχή τη. Πότε είναι, 2 Σεπτεμβρίου είναι εκεί, πότε είναι, 2, 3. 3 Σεπτεμβρίου είναι. 3 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τα γενέθλια της Πασοκάρας. Ναι. Θα είναι και το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο το 7,4. Το παλιό. Το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Ζαγόρας. Το ορθόδοξο. Τώρα, λογικά την άλλη εβδομάδα θα το ανακοινώσει ο Γιώργος. Όταν έτσι μπουν και οι τελευταίες πινελιές. Μάλιστα. Πρέπει να είσαι στο ένα πινέλο από αυτές τις πινελιές, να ξέρεις. Λοιπόν, έτσι μου έχουν πει. Και αφού τα ανακοινώσει, τα σχηματοποιήσει και τα ανακοινώσει όλα ο Γιώργος, θα τα μάθετε κι εσείς. Mm-hmm. Ήδη έχουν γίνει, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, 2 συν 1, 3 συγκεκριμένες κινήσεις και φωνές που θα ακούτε εδώ στο Λίμπερο που δεν ακούγατε πριν. Ήδη έχετε δει το νέο αστέρι στο ρεπορτάζ του Άρη να στελεχώνει το All About Aris On Air. Συνεχίζουμε. Το Γιώργο Γκάτο. Μαζί με Κώστα Τσίψιο και All About Aris Weekend. Και... καλό ήταν. Καλό ήταν. Από εκεί και έπειτα... θα έχουμε και κάποιες αλλαγούλες όσον αφορά το πρόγραμμα. Δηλαδή, τώρα ο κύριος Παπαδόπουλος δεν κάνει να είναι 5 μέρες τη βδομάδα, 10-12 το βράδυ, γιατί θα κουράζει το παιδί. Θες να είσαι, όχι. και θα αλλάξουν αρκετά πραγματάκια. Το All About Aris όμως θα είναι με τη σύνδεση των δύο που ακούτε. 5 με 7, 2 ώρες φυσικά εκπομπή, όπως πρέπει για τον Άρη. Και μάλιστα χωρίς Φερετζέ. Έχετε αντιληφθεί ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να πούμε ότι είμαστε All About Aris. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα να κρυφτούμε πίσω το δάχτυλό μας ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι θα είναι στο Λίμπερο. Δεν έχουμε πρόβλημα να ξέρετε ότι είμαι Άρης, είναι ΠΑΟΚ, είναι Ηρακλής, είναι οτιδήποτε άλλο. Τώρα τα υπόλοιπα, ποιος διευθυντής θα πει, την άλλη εβδομάδα. Απλά για να ξέρετε, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα πάμε έτσι. Και τα Σαββατοκύριακα δεν θα αλλάξει το πρόγραμμα τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και μετά, από την αρχή του Σεπτέμβρη, θα διαφοροποιήσουμε και απαντάω έτσι στα ερωτήματα που έχετε σχετικά με το αν θα είναι δύο ώρη η εκπομπή κτλ. Φυσικά και θα είναι δύο ώρη η εκπομπή. Φυσικά θα συνεχίσω εγώ και το πρωί. Άρα 4 ώρες θα με υποφέρετε. Αρχικά. Στο στούντιο. Μην θα κάνουν κάτι άλλες παρεμβάσεις. Από εδώ και από εκεί. Εμείς τον υποφέρουμε και όπως τη μουσική. Εσύ θα με υποφέρεις όλη τη μέρα. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αλλάξει κιόλα. Λοιπόν. Θα θες να πας αλλού, φίλε μου. Να πας αλλού. Είναι ελευθερία. Δημοκρατία έχουμε. Στη Λαμία μπορεί να μην μπορεί να πας. Σαν φιλάθλος. Έτσι. Στα ραδιόφωνα μπορεί να πας όπου θέλει. Επικοινωνία θα έχουμε φυσικά και μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ. Αποστολή στο 54526 και βεβαίως θα έχουμε και με ανοιχτές γραμμές στο κόνσεπτ της εκπομπής. Απλά θα το διαφοροποιήσουμε λίγο, θα το δείτε. Με μια συνεντευξούλα, με μια τοποθέτηση δική μας, με δική συμμετοχή. Σκέφτομαι και ένα παιχνίδι να έχουμε, Νίκ. Αυτά όμως θα τα δείτε μετά τις 3 Σεπτέμβρη, όταν θα μπούμε στην νέα κατάσταση όσον αφορά την εκπομπή. Τώρα, θα πάμε στο break, αφού πει ο Νίκος στους χορηγούς. Που είναι εδώ μαθή όλοι. Όχι. Δεν είναι. Ωραία. Αυτός είναι. Εμένα με ενημέρωσαν ότι δεν είναι. Λάθος σου είπανε. Ωραία. Αυτός είναι. Αυτός δεν είναι. Και αυτός είναι. Όχι. Και αυτός είναι. Αυτός είναι. Αυτός δεν είναι. Δεν είναι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν. και αμέσως μόλις επιστρέψουμε θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τον Νικολάς Ντιγκινή. Έχω την αίσθηση ότι είναι η μεταγραφή από την οποία περιμένουμε 8 και θα δούμε 8. Ένα παιδί κατασταλαγμένο, ένα παιδί που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο επαγγελματισμός του, η παρουσία του και γενικότερα ο τρόπος που λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα στο διάστημα που τον παρακολούθησα έτσι λίγο πιο στενά στην Ολλανδία. Ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις στον Άρη τόσο στα άκρα όσο και πίσω από τον Φόρ που όπως θα ακούσετε και ο ίδιος να λέει γουστάρει
περισσότερο να αγωνίζεται, αλλά δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Τον ακούσουμε τον Τικινή μόλις επιστρέψουμε από το break των 5:30. Για την ώρα ακούμε τους χορηγούς που συνεχίζουν και βρίσκονται δίπλα. Πάμε στο break, μόλις γυρίσουμε ακούμε την Τικινή και μετά από τις 6 θα μιλήσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά και με περισσότερες λεπτομέρειες για τον ποδοσφαιρικό Άρη και τα όσα είδαμε στα δύο φιλικά που έδωσε η ομάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε όλα about Άρης on Air στο Λίμπερο 107,4 και θα πάμε να συζητήσουμε, να καλησπερίσουμε έναν από τους ποδοσφαιριστές που σίγουρα έκανε αίσθηση με τη μεταγραφή του στον Άρη και αναφερόμαστε στον Νικολάς Ντιγκινή, ο οποίος είναι από τους παίκτες για τους οποίους υπάρχουν, για τον οποίο υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και από τον κόσμο του Άρη και γενικότερα από την ομάδα. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί του. Νικολάς, how are you? Hello, I'm fine, thank you. We welcome you to Libero FM and all about Aris on Air. And we hope from you to have a good season with Aris. Thank you very much. Τον καλησπέρισαμε φυσικά, του ευχηθήκαμε να έχει μια καλή σεζόν με τον Άρη. Okay, Nicolas, we are 1 week before the first game for the league. Yeah, exactly 1 week now, so it's getting closer finally after a long preseason, so we can't wait to start the championship. Mm-hmm. Του είπαμε ότι φτάσαμε πλέον μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Είπε σωστά. Πλέον φτάσαμε στη μία εβδομάδα μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία της ομάδας. Ανυπομονούμε όλοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. You are used to Greek championship. I think that the most of the foreign players that came asked you about the other teams that Aris is going to play against. Yeah, sometimes they ask, you know, when we speak about one team or two team, for example, when before playing one friendly game, they ask some question about how is it, if it's a good team, what characteristic mm-hmm. each team has and all this. So yeah, because I'm here a little more year, I can try to help with some answer, even if every team change between every season. Mm-hmm. But yes, of course, I'm a little more used to the championship than the new player, so... Sometimes I give them some tips. Του είπαμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος προφανώς και οι άλλοι ξένοι ποδοσφαιριστές θα το ρωτάνε για το ποιες είναι οι ομάδες που αντιμετωπίζει ο Άρης και ποιες θα είναι από εδώ και πέρα. Είπε ότι ήδη αυτό έχει ξεκινήσει από τα φιλικά παιχνίδια, επειδή εγώ ξέρω το πρωτάθλημα. Με ρωτάνε οι συμπαίκτες μου, οι καινούργοι, αν είναι καλή ή όχι μια ομάδα. Σίγουρα οι ομάδες διαφέρουν από σεζόν σε σεζόν, αλλά εγώ προσπαθώ να βοηθήσω, να δώσω έτσι κάποια tip βοήθεια στους ποδοσφαιριστές. How do you expect the first game with Lamia? The best things I expect that everything will go well for us, that we go there and I hope we can come back with the win. We know it will be a very difficult game, especially when it's the first game of the season and away. We know Lamia will change. See, they take a lot of players this year, so for now we don't know how it will be, but of course we hope that we go there to play good and hopefully to come back with 3 points. Το ρωτήσαμε για το πρώτο παιχνίδι με την Λαμία. Είπε ότι πρέπει να επιστρέψουμε με το καλύτερο δυνατό. Ο στόχος είναι να επιστρέψουμε με τους 3 βαθμούς της νίκης. Ξέρουμε ότι είναι και η Λαμία μια καλή ομάδα, είναι πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να επιστρέψουμε με την νίκη. What about the pre-season? Are you satisfied from yourself, from the performance in the friendly games and the whole season so far? The preseason is always a strange moment, and it's difficult to judge yourself during the preseason. There is a lot of hard training even before every game, so we must not be so hard with ourselves. For my part, I had some little difficult time past week, you know, when I missed the 2 friendly games of Xanti and Larissa. So I had a little, little break in the middle of my preseason, but it's fine. It was a long preseason, so. We will be ready for next Monday, and of course I hope to give more and play better and you know improve every game from the next week. Το ρωτήσαμε για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένος από τη δική του παρουσία στην προετοιμασία. Είπε ότι αυτό το διάστημα είναι λίγο
σκληρό να κρίνεις την απόδοσή σου, γιατί ακριβώς είναι προετοιμασία και μετά από δύσκολες προπονήσεις έχουμε τα παιχνίδια. Για τον ίδιο ήταν μια δύσκολη εβδομάδα εκεί που έχασε κάποιες προπονήσεις λόγω του τραυματισμού του και τα δύο φιλικά παιχνίδια με τη Λάρισα και την Ξάνθη. Ήταν κάτι σαν διάλειμμα στην προετοιμασία, αλλά είπε ότι επειδή διήρκησε αρκετό χρονικό διάστημα, έχει το χρόνο για να βελτιώσει τα πράγματα. Το ζήτημα είναι να είμαστε όλοι έτοιμοι την επόμενη Δευτέρα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νίκολας, was it a tough decision to come to Aris from Ατρόμητος? Tough. I think in football every time you change team it's always a tough decision because every choice is important in the football career. But when I had when it was the moment to make a choice, I didn't think long time, and I'm sure I make the good choice. I'm sure that I make a good choice. But the tough part is that, you know, when you are good in one team and in good condition, it's always let's say a risk to leave it to go to somewhere else. That, you know, like you, it's a kind of restart from zero. But I'm not concerned about that. I'm sure I make the good choice. So I'm happy to be here now after 2 months, and I hope to be more happy every day that I will pass in this team. Το ρωτήσαμε αν ήταν δύσκολη η επιλογή του να φύγει από τον Ατρόμητο και να έρθει στον Άρη. Λέει ότι πάντα όταν είσαι σε μια ομάδα που οι συνθήκες είναι καλές, σίγουρα το σκέφτεσαι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν δύσκολη η απόφαση μου να έρθω στον Άρη. Είναι το όλο κόνσεπτ αυτό του να αλλάζει το περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Άρη εδώ και 2 περίπου μήνες και θέλω να συνεχίσω να είμαι χαρούμενος και ελπίζω να συνεχίσω να είμαι χαρούμενος και στο υπόλοιπο διάστημα. I try to understand where is your position in the court, in the field. You like more to play behind the four, maybe like a four, or in the right or in the left of the offense. Where do you prefer, and when do you think you are better? Basically, I always prefer to play behind striker. But past season, I play all the season on the right side, and it was a great season for me. I like to play on the left side. Sometimes I like to play more on the left side than the right side. But as you see, last year I play all the time on the right side, so it's not so big deal for me because we change a lot of even during the game. We change position. We go inside. We go outside. We had some player that can play, you know, winger and also like number 10. So we complete. I think we complete ourselves. I don't know if I can say it like this. But it's not a problem for me. I'm open to play left, right, in the middle, and I think it's also a quality. So I don't have big problem about that. Okay, I understand. You don't have problem. I like to be in the center. Where do you prefer? I like to be in the center all the time, to be concerned by the game. So I like to be more in the center, but it's really not a problem to play left or right. It depends if the coach. What you will have me and it depends on the system too, eh? Yeah, it depends on the system also. So we will see from the next week because all this was friendly game. Also, I play one game on the left, I play two on the right. Last game I was more in the like number 10. So so for now I cannot tell you a lot. And also I change team, so every team also is different. In some team you like to play left, in some team you want to be, you know, striker. It depends. I mean translate. Το ρωτήσαμε πού του αρέσει να παίζει και που παίζει συνήθως, γιατί πολλές φορές αυτό διαφέρει κιόλας. Είπε ότι εντάξει, εμένα μου αρέσει να παίζω πίσω από τον επιθετικό, αλλά πέρσι την καλύτερη μου σεζόν στην Ελλάδα την έκανα ως δεξί εξτρέμ. Εγώ μπορώ να παίξω και δεξιά και αριστερά, ο προπονητής με έχει χρησιμοποιήσει και δεξιά και αριστερά και κάτι σαν το ψευτοδεκάρι που λέμε πίσω από τον φόρ, είτε ως winger. Το σημαντικό είναι να προσφέρει σε όποια θέση σε χρησιμοποιεί ο προπονητής. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα για το πού ακριβώς. Θα προτιμώ να παίζω, έτσι μου αρέσει περισσότερο να παίζω, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και από το σύστημα του προπονητή. Η ουσία είναι να προσφέρεις όπου και αν σε χρησιμοποιεί ο προπονητής. Νίκολας, you were the first player that came to Aris. From that time, many good players came to Aris. Do you see that too, that Aris has players with quality this year? Yes, of course. Like you say, I was one of the first, but
I knew and I speak with the sport director, and then I knew that they will bring other other players, quality players from abroad. So I knew that from when I signed. Mm-hmm. But yes, as you can see and as we can see, they bring some very good players with quality. So it's there were already before some good players with quality, and they had new players with quality. So I think it's nice for the team to have a full roster with quality that the coach will have choice to make decision, you know, between between two or three players in every position, and that's nice for the team. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε, του είπαμε ότι ήταν ο πρώτος παίκτης που ήρθε το καλοκαίρι από μια φουρνιά ξένων ποδοσφαιριστών που προσθέτουν ποιότητα στην ομάδα. Είπε ότι όταν υπέγραψα, μου είχε πει ο αθλητικός διευθυντής ότι θα έρθουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Λίγο πολύ λοιπόν ήξερα ότι θα έρθουν παίκτες με ποιότητα, και όντως έχουν έρθει παίκτες με ποιότητα. Υπάρχουν 2-3 παίκτες σε κάθε θέση που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό και είναι λίγο δύσκολο για τον προπονητή βέβαια να κάνει τις επιλογές. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι μια καλή. Καλή ομάδα για τον Άρη. You scored an impressive goal in Holland, in Netherlands, and you were playing in the left side in that game. Do you expect to score more goals like that in the Super League? Goal like that, I don't know, but as long as I score some goal, that's what I want, and that's why. That's why I think the coach wants for every offensive player. We are here to help the team by scoring goals and giving assists, you know. So, mm-hmm. Of course, I expect this season to have good statistics for make me and everybody who bring me here happy. Του είπαμε για το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε στην Ολλανδία. Αν περιμένει να πετύχει τέτοια ωραία γκολ και στο πρωτάθλημα, είπε δεν ξέρω αν θα πετύχω τέτοια γκολ, αλλά σίγουρα θέλω να πετύχω γκολ. Θέλω να βοηθήσω με assist την ομάδα μου. Θέλουμε να σκοράρουμε. Ο προπονητής πάντα περιμένει από τους επιθετικούς να βοηθάνε στο σκοράρισμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Do you know that there was a family of spiders in that goal and now is eliminated? Where you sent? You know, in Greece we say that there are some spiders there in that position, yeah, of the goalpost. We say that in French too. We say that in French too. Ah, you say it too. Yeah. Now no spiders in Netherlands. Yeah. But okay, the point is to kill the spiders in Greece. I hope I can do that also. Αστειευτήκαμε, του είπαμε ότι εξόντωσε μια οικογένεια με αράχνες εκεί που πέτυχε το γκολ. Το λέμε και στη Γαλλία, ότι εκεί δηλαδή υπάρχουν οι αράχνες στο παραθυράκι. Είπε, το λέμε και στη Γαλλία και ελπίζω να το κάνω στα επίσημα παιχνίδια στην Ελλάδα, να εξολοθρεύσω τις αράχνες στα γκολ post. There are many players from foreign countries in Aris, Greeks, Argentinians, Tunisian, French, Spanish, of course. How do you see the things in the dress rooms? I think it's fine. It gives some difference, and also it makes us improve. I think everybody mm-hmm. came from somewhere and give the best from where they come from, and I think the dressing room is very fine right now, and the most of the players from last year, that most of them were Greek, also they give a very good energy, you know, and they help us a lot every day, and so it's a very good atmosphere right now. Of course it's a preseason still, so it's easier, but I'm pretty sure that we will have a very good atmosphere all the season. That's the point, that's very important. All the players that came from foreign country, they seem to be all very good guys and simple guys, you know, so that's good. Wherever they come from, if they play in first division in Spain or whatever, or all the players, they are very simple and they have the same objective, so that's good. Mm-hmm. Do you have a special friend already or not? More company with somebody? I'm good with everybody. And I speak really to everyone. Mm-hmm. After it's more easier, of course, to speak the same language. So, you know, sometimes there is, for example, Basha that speaks French, and Taburidi who speak French. Mm-hmm. Younes now speaks French. So when you know they bring, because there are new players also. Basha is new in Greece, so I can help him if he needs something, and we can maybe hang out together. But I really hang out with everybody.
like Pauza who helped me when I came, you know, when I just came in Greece, he was the first player who need to with, you know, with when you need something when you come in a new city. So yes. You have many friends. Don't you speak Greek already? Lego? I speak Greek, but I make a lot of mistakes, and so it's not so nice if I speak now in an interview in Greece. Maybe I will speak good during 1 minute, and the next one you will not understand nothing about what I will say. How many years you are in Greece? I'm 4 years now, 4 seasons in Greece. Okay. Το ρωτήσαμε για το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες από διαφορετικές χώρες και τι σημαίνει αυτό για τα αποδυτήρια της ομάδας. Είπε ότι υπάρχει όντως αυτή η διαφορετικότητα, αλλά νομίζω ότι είναι καλό και γενικά είναι καλό το κλίμα, γιατί τα παιδιά που έχουν έρθει είναι πολύ απλά, είναι και καλά παιδιά σε χαρακτήρες, αλλά είναι και πολύ απλοί ως άνθρωποι, και παράλληλα ένα σημαντικό στοιχείο, αν και βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο της προετοιμασίας, είναι η ενέργεια που δίνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι που έχουν μείνει από πέρσι. Και αυτό είναι σημαντικό για τα αποδυτήρια. Του είπαμε με ποιον παίχτη έτσι έχει δεθεί περισσότερο. Λέει, εντάξει, φυσιολογικά λόγω γλώσσας, επειδή μιλάει ο Μπάσα τα γαλλικά, ο Σταμπουλίδης κτλ., κάνουμε κάποια παιδιά παραπάνω παρέα, γιατί χρειάζονται και κάποια πράγματα. Αλλά γενικότερα το κλίμα είναι καλό και ελπίζω να μείνει καλό. How do you see generally the Super League this year? I think that there are many good teams that Aris will have to face in Super League. Yes, I think this year will be a tough championship. Two good teams came back in first division, Ofi and Aris, so that's very good for the championship. I think that also many teams change, like Olympiacos change a lot of players, and like always, tough team like Panty, Panetolikos, Astera, Atomitos. I think the championship will be very tough because every team will have a good level and everything will be difficult to beat. So yeah, we will have to make a good job also and to work hard to face all this team and to get over them. Το ρωτήσαμε για το πρωτάθλημα γενικότερα, μας είπε ότι περιμένουν ένα σκληρό πρωτάθλημα, γιατί ήδη δύο καλές ομάδες, ο Όφη και ο Άρης, επέστρεψαν, και είναι σημαντικό αυτό για το πρωτάθλημα. Επέστρεψαν δύο δυνατές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πάρα πολύ με πολλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν καλές ομάδες όπως η Ξάνθιο, ο Αστέρας, ο Ατρόμητος. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Νίκολας, where is your name day in France? Is it the same as Greece? Or another? 6 December, I think. 6 December, the same? Same, I think, yes. Okay. You know that Thessaloniki is on 26th of October. 5 days before is the big derby in Thessaloniki. Do you already speak about that? It's 21st of December, Aris PAOK. The people from Aris speak about that. You know, the people who support us, they speak to us about this. But us, we have a lot of time. We have a lot of important game before that, and then we will focus on this. I believe it's just a game. I believe it's just a game. Okay. For us, it's just a game that every game we come to try to win because it's our job. But we know, and I know. And I know for Irish people the rivalry with PAOK, and I know how important it is for them. So we know that it's very important for them. So we have to give all the game 100%. Good Greek. But especially this game that's more important for them. So yeah, we know what we have to do for this game. But we have time now. For now we have to focus on the what's come before, to come at this game with a free mind and a good condition. Του είπαμε για το γεγονός ότι λίγο πριν τη γιορτή της πόλης, στις 26 Οκτωβρίου, υπάρχει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτό το παιχνίδι? Είπε ότι, εντάξει, εγώ το αντιμετωπίζω ως ένα παιχνίδι όπως όλα τα υπόλοιπα και έχουμε χρόνο γι' αυτό. Σίγουρα ο κόσμος μιλάει για αυτό το παιχνίδι παραπάνω. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες και ότι πρέπει να κερδίσουμε. Αλλά σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να δίνουμε το 100% και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Okay, Nicolas, a message to the fans. Usually every player says something to the fans. We make the interview for them. I know you played just once in you didn't play in Vikelidis with Larissa, right? No, I missed the game, unfortunately. I missed it.
So you could see better the fans. Yes, I was outside, so I could see and enjoy it. I hope soon I will enjoy it from the field, and I can't wait for that. I like this atmosphere that the fans give every game. I think it's very important for the football player that are on the field to feel this from outside, and fans until now, from what I see, they give us very positive energy. Even when we were in Holland, they were here together and they were behind us. And so of course they must know that for sure the team will give everything every game, and I hope will be proud of us. Του είπαμε για τον κόσμο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι για αυτούς κάνουμε τη συνέντευξη άλλωστε αυτή τη στιγμή. Είπε ότι δεν έχω παίξει στο Βικελίδης με τη φανέλα του Άρη, γιατί ήταν τραυματίας στο παιχνίδι με την Λάρισα, αλλά το διασκέδασα γιατί έβλεπα τις κερκίδες που ήταν γεμάτες. Ελπίζω να υπάρχει αυτή η πληρότητα και στα παιχνίδια τα επίσημα. Μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και το θέλουμε αυτό. Something last. One of the best moments in the history of Aris is related to a player that you know from Atromitos, Nikos Lazaridis, Atletico Madrid. The fans of Aris want to live again Europa League, playing Europe games. Did Nikos told you anything about Aris before coming here? We had spoke me and Nico in the past about Aris, you know, because not only just before, like maybe the year before, you know, one day like this during the year, we spoke a little about Aris, and he told us the story about that day, and of course I know that he loved a lot the people from Aris, and that the people from Aris love him a lot, and I hope that we will live this kind of moment again, and that we can reach a good position this year to try to have Europe next year again will be a dream, I think, for the people from Aris. So I hope that too. Του είπαμε για τον Νίκο Λαζαρίδη, αν του μίλησε για τον Άρη, δεν μίλησαμε τώρα, αλλά είχαμε μιλήσει στο παρελθόν για το γεγονός αυτό, για την παρουσία σε εκείνο το μάτς με την Ατλέτικο Μαδρίτης και γενικότερα την πορεία του Άρη τότε. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια θέση στην Ευρώπη, θα κερδίσουμε μια θέση στην Ευρώπη ώστε να ζήσουμε αυτό το όνειρο και την επόμενη σεζόν. Okay, Nicolas, thank you very much for speaking to Libero FM and all about Aris on air, and we wish you the best with Aris and many goals and less spiders next year in Greece. Thank you very much. Nicolas, bye. Thank you, bye. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε με τον Νικολάζη την κοινή, δεν ξέρω, έχεις εσύ κανέναν παίκτη που να τον θεωρείς πολυτιμότερο από τον συγκεκριμένο με βάση τα όσα έχεις δει μέχρι τώρα? Τι εννοείς πολυτιμότερο? Είμαι στο παιχνίδι. Ο Ντιγκίνη είναι ένας ποδοσφαιριστής που φάνηκε με τον Μπάς Γιάννενα. Ο Ντιγκίνη είναι ένας ποδοσφαιριστής που φάνηκε με τον Μπάς Γιάννενα ότι όταν ο Άρης τον έχει στην εντεκάδα είναι μια ταχύτητα πάνω στην επίθεση. Ήταν νομίζω φανερό αυτό στο φιλικό του Σαββάτου και τον είδαμε να αγωνίζεται και σε μια θέση όπως αυτή του επιτελικού μέσου. Εντάξει, βέβαια ο Ερέρα τους άλλαζε συνεχώς, αρκετά συχνά βασικά, τους τρεις πίσω από τον Γιουνές, και για να δει πώς θα ανταποκριθούν αλλά και για να δυσκολεύεται η προσαρμογή της άμυνας του ΠΑΣ πάνω στην επίθεση του Άρη. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να βοηθήσει στα άκρα. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να βοηθήσει και πίσω από τον επιθετικό. Νομίζω ότι για εκεί τον προορίζει ο Ερέρα. Από τη στιγμή που αλλάζει το σύστημα και το πάει σε 4-2-3-1 και με τη νέα αυτή προσέγγιση από τον προπονητή του Άρη, προσθέτει ακόμα έναν επιθετικό μπροστά και γι' αυτό και ο Άρης νομίζω ότι ήταν πιο επιθετικός στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου κόντρα στον Μπάς. Και γι' αυτό, όπως είπε και ο ίδιος και με βάση και με αυτά που είδε και με τα όσα δοκίμαζε την προηγούμενη εβδομάδα στις προπονήσεις, νομίζω ότι θα το καθιερώσει κιόλας από εδώ και πέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα αφήσει εντελώς στην άκρη το 4-3-3. Απλά είναι καλό να έχεις και παραπάνω από ένα πλάνο ανάλογα και με το πώς εξελιχθεί ένα παιχνίδι και τι αντίπαλο έχεις απέναντί σου. Εγώ νομίζω το θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε πέραν της καλής κατάστασης που έδειξε ο Ντιγκινή σε ατομικό επίπεδο είναι και του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος... Για πες μας λίγο, ναι, γιατί έχουμε μόνο ένα δείγμα από τον Σιμπάνο. Ναι. Δηλαδή όσοι είδαν το μάτς με τα Γιάννη να τον είδανε. Ναι. Κοίτα, αν δεν ξέραμε ότι έχει μόλις μια εβδομάδα προπονήσεις, δεν νομίζω ότι θα... Οι περισσότεροι νομίζω ότι θα... Λέγαμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ή από τις πρώτες μέρες. Έδειξε να έχει ρυθμό, να είναι σε καλή κατάσταση,
Και νομίζω ότι σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι ο Γκάμα μέχρι τις 28-29 Ιουνίου έπαιζε παιχνίδια για τη Σεκούντα Division με την Alcorcón. Δηλαδή δεν έχει πολύ καιρό, έχει ακόμα ρυθμό και φάνηκε. Απλά νομίζω ότι το θέμα του Γκάμα είναι να φτάσει τη φυσική κατάσταση των υπόλοιπων και να μπει και αυτός σε αυτό το κομμάτι της χημίας που λέμε και της ομοιογένειας, δηλαδή να δέσει με τους υπόλοιπους παίχτες μεσοεπιθετικά. Πάντως νομίζω ότι η ποιότητά του και το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του Ιούνιου αγωνιζόταν θα το βοηθήσουν να μπει πιο γρήγορα, και αν συνεχίσει έτσι εγώ δεν θα αποκλείσω και το ενδεχόμενο να το δούμε βασικό στη Λαμία την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να μιλάμε για αυτό το μάτς, αλλά ο Ερέρα με τον τρόπο που προσέγγισε το φιλικό με τον ΠΑΣ, δεν θα θεωρήσω απίθανο, με τον τρόπο που προσέγγισε το συγκεκριμένο φιλικό, έδειξε σε ένα, μέχρι ένα σημείο τις σκέψεις του όσον αφορά την εντεκάδα που θα παρατάξει στην Λαμία. Εντάξει, βέβαια. Ναι, μπορεί να το έκανε. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιος άνθρωπος ο Ερέρα για να το κάνει επίτηδες. Ναι, το μικρόφωνο είναι λίγο. Για μένα, εντάξει, ο MVP του Άρη ήταν στο μάτς με τον Παζιάν, ήταν ο Ματίγια. Πολύ καλός. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερό του παιχνίδι. Με βοήθειες πίσω στην άμυνα, γύρισε αρκετές φορές για να βοηθήσει και έκλεψε και μπάλες. Με συμμετοχή στην επίθεση, πήρε πάνω τις στατικές φάσεις. Είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ήταν μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από τον συγκεκριμένο. Και αυτό τον Ματίγια, όπως λένε και οι άνθρωποι του Άρη, έβλεπαν όταν τον τζέκαραν και τον παρακολουθούσαν σε κάποια παιχνίδια της περσινής σεζόν, αλλά και πιο παλιά. Αυτό τον Ματίγια είχαν στο μυαλό τους και γι' αυτό απέκτησαν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν πολύ πάτησε περιοχή βέβαια, εντάξει, γιατί δεν είναι και ο box-to-box μέσος που θα το κάνει αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός και τον έλεγε ότι ήταν πάνω κάτω στο γήπεδο. Αν έχεις δηλαδή την κοινή Γκάμα, Ματέο Γκαρσία και Γιουνές στην δεκάδα, περιμένουμε το Ματί για να πατήσει περιοχή. Γιατί να μην πάει κρυμμένη, δεν καταλαβαίνω. Αν έχουμε όλους αυτούς, τι να κάνει, γιατί να κάνει το οχτάρο εξάρι μου, γιατί να πατάει περιοχή. Να κάνει τι, καταρχήν δεν μπορεί να πατήσει με την έννοια ότι δεν είναι ψηλός και τα λοιπά. Δεν σου μπορεί να απελήσει με στημένα. Δεν σου λέω για να πατήσει για να πάρει μια κεφαλιά. Αλλά πατήσει να κάνει τι. Σου λέω για να πατήσει την περιοχή και να δημιουργήσει τη λεγόμενη υπεραριθμία που λένε οι προπονητές στο ποδόσφαιρο. Ωραία, και να αυξήσει τις πιθανότητες σου και να δημιουργήσει μια φάση και να σκοράρει. Να σκοράρει έξω την περιοχή με το δυνατό σου το οποίο έχει. Και μέχρι στιγμή πάει τα δοκάρια. Και έπιασε ένα πολύ δυνατό με τον Μπάζνερ, δηλαδή. Και πάνω είχε δοκάρι. Και στην Ολλανδία. Τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Βελίδη. Πάντως γενικότερα φαίνεται το 4-2-3-1, το οποίο το είδαμε και χθες στο Βόλο, βέβαια μια δεκάδα πολύ διαφορετική και πειραματική. Ταιριάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή στον Άρη. Και δεν είναι τυχαίο που το δούλευε Ρέρα όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι με τον Τιγκίνη βέβαια σε ρόλο επιτελικού μέσου, γιατί δοκίμαζε τον Παυλίδη με τον Ασλίδη εκεί πέρα. Και νομίζω ότι η πρόθεσή του είναι να αξιοποιήσει τον Ασλίδη περισσότερο περιφερειακά και πίσω από τον επιθετικό, παρά να τον χρησιμοποιήσει μέσα στην περιοχή. Και γι' αυτό ίσως χθες με τον Βόλο να είδαμε τον Μιλούνοβιτς να παίζει στην κορυφή και τον Ασλίδη να κινείται τη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς πιο πίσω. Εδώ ένας φίλος μου λέει: οι υπόλοιποι πρέπει να μπουν στο παιχνίδι του Μπρούνο Γκάμα. Στην ταχύτητα σκέψης, στην κίνηση στον κενό χώρο, στην εναλλακή και το overlap. Ο παίκτης που ξέρει μπάλα φαίνεται από το πρώτο παιχνίδι και αυτός ξέρει. Εντάξει, το ξέραμε και πριν το δούμε ότι ξέρει μπάλα. Εντάξει, απλά επιβεβαιώθηκε με τον Μπάζ Γιάννα αυτό το οποίο λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα πήγαινε στις προπονήσεις πολύ καλύτερα από ό,τι περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Και δείχνει να είναι πιο έτοιμος από ό,τι αναμενόταν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που μπορεί να αγωνιστεί κάλλιστα και ως επιτελικός μέσος. Εντάξει, η φυσική του θέση και η θέση που γνωρίζει πολύ καλά είναι στα δεξιά. Αλλά τον είδες ότι είχε μια πολύ μεγάλη άνεση και μια φρεσκάδα κόντρα στον ΠΑΣ. Άμα δέσει, νομίζω ότι αυτή η μεσοεπιθετική γραμμή του Άρη θα κάνει πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή η τριάδα Γκαρσία, Ντιγκινή, Γκάμα και με το Γιουνές που ακόμα φαίνεται να είναι λίγο βαρύς, άμα δέσουνε, ο Άρης μπροστά θα κάνει ωραία πράγματα. Το θέμα είναι πίσω. Τι θα κάνει. Στο πρώτο μέρος με τον Μπάζ Γιάννενα λειτουργήσε καλά μεσοαμυντικά και λειτουργήσε καλά στο κομμάτι του παιχνιδιού.
Με την έννοια ότι επειδή είχε περισσότερα την μπάλα στα πόδια του και ανέβαινε πολύ ψηλά, άφηνε χώρους πίσω. Και ο Πας Γιάννενα προσπάθησε να χτυπήσει στην κόντρα. Και ο Άρης κατάφερε με έγκαιρες επιστροφές να μην αφήσει την ομάδα του Πετράκη να δημιουργήσει φάσεις. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ευκαιρίες και ήταν φυσιολογικό, γιατί μην περιμένετε, παιδιά, ο Άρης, όπως έπαιζε στον πρώτο ημίχρονο με τον Πας, να παίζει για 90 λεπτά. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό μέσα στη σεζόν και δεν είναι φυσιολογικό ειδικά αυτή την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Εντάξει. Εντάξει, ο κόσμος θέλει όμως νίκες. Λέω όλα αυτά που λέω και παρουσιάζω μια πολύ αισιόδοξη εικόνα και με βάση αυτά που είδαμε στο Σάββατο, αλλά ο Άρης δεν είναι έτοιμος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμος και θέλει χρόνο ακόμα. Και φάνηκε, γιατί λέμε ωραία, καλή εμφάνιση και της ομάδας, αλλά το πρόβλημα στο γκολ φάνηκε πάλι. Το πρόβλημα στο γκολ, το οποίο έχει να κάνει με την χημεία μπροστά και την ομοιογένεια. Είναι πολλοί καινούργιοι παίχτες, ήρθε και ο Γκάμα τώρα. Και όλοι αυτοί πρέπει να αρχίσουν να βρίσκονται μεταξύ τους και να απλοποιήσουν περισσότερο το παιχνίδι τους. Και αυτό το λέω αναφερόμενος κυρίως στο Ματέο Γκαρσία, που κάποιες φορές η διάρκεια του παιχνιδιού με τον Μπας έκανε, κάπως να το πω έτσι, κατάχρηση της μπάλας. Την κράτησε παραπάνω από όσο έπρεπε σε ορισμένες φάσεις. Που αν την έδινε, θα μπορούσε ο Άρης να δημιουργήσει κάποιες επιπλέον ευκαιρίες. Ήταν και αυτός όμως από τους διακριθέντες, θα έλεγα, της ομάδας στο προχθεσινό φιλικό. Και με το 4-2-3-1, με τα γραφικά αν το δούμε, η αλήθεια είναι ότι δεν καίγεσαι για παίχτη στα χαφ. Και το λέω, αυτό διότι με το 4-2-3-1 κερδίζει ένα επιπλέον ποδοσφαιριστή μπροστά, χάνεις όμως ένα στο κέντρο. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις με τρεις, θα πρέπει να παίξεις με δύο. Για παράδειγμα, ωραία, ξεκίνησε το Ματίγια με τον Μπάσα. Κόντρα στον Μπας Γιάννενα. Πιο ορθολογικό είναι. Πιο ορθολογικό σίγουρα. Δεν μπορείς όμως να βάλεις τον κολά σου. Ο οποίος έμεινε στον πάγκο. Και πήγε ως αλλαγή. Μπορεί να παίξει με τον Μπάσα. Και να έχει και την Κοινή και Γκάμα και Ματέο Γκαρσία. Είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν το έχουμε δει σε 4-2-3 από τον Ερέρα. Κολάσο δοκιμάστηκε με τον Μπας Γιάννενα στα αριστερά, ως αριστερό εξτρέμ. Θέση στην οποία έχει αγωνιστεί όταν ήταν στην Αργεντινή, δεν την ξέρει όμως τόσο καλά όσο αυτή του ιστορικού μέσου. Εντάξει, υπάρχει όμως η πρόθεση του Ερέρα, επειδή αυτή τη στιγμή στερείται και επιλογών, εναλλακτικών επιλογών, να το πω έτσι, στα άκρα της επίθεσης. Γι' αυτό και υπάρχει πρόθεση απόκτησης ενός ακόμα εξτρέμ, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τσεκάρει και τον Κολάσο εκεί πέρα. Τσεκάρει και τον Παυλίδη στα τελευταία φιλικά. Βέβαια, το αρνητικό του Κολάσο, αν παίξει στα άκρα, είναι ότι δεν έχει το ένα εναντίον ενός. Είναι τεχνίτης, μπορεί να κρατήσει μπάλα, τρέχει αρκετά, έχει πνευμόνι, αλλά δεν έχει το ένα εναντίον ενός. Για να πάει δηλαδή στην ατομική ενέργεια και να πατήσει περιοχή. Εντάξει. Όπως δεν το έχει και ο Παυλίδης το ένα εναντίον ενός. Απλά τη στιγμή που βλέπουμε τον Ερέρα να πηγαίνει σε ένα σχήμα με Γκάμα, την Κοινή και Γκαρσία ταυτόχρονα στην εντεκάδα, ψάχνει άλλες εναλλακτικές για τα άκρα, μέχρι και αν έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής εκεί πέρα. Γιατί ο Μιλούνοβιτς, για να μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας, το παιδί δεν αμφισβητήσαμε ποτέ ότι προσπαθεί και το παλεύει και είναι μια πραγματικότητα και είναι επαγγελματίας ο Μιλούνοβιτς. Αλλά μέχρι στιγμής δεν πείθη με την παρουσία του. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν του χρυσώσουμε του χάπι του Σέρβου, όσο και αν προσπαθεί, επαναλαμβάνω, και όσο και αν παλεύει. Γιατί αλλιώς ο Ερέρα δεν νομίζω να ήθελε άλλο παίχτη εκεί πέρα. Αν ήξερε ότι ο Μιλούνοβιτς είναι στην κατάσταση την οποία θέλει και μπορεί να του δώσει αυτά τα οποία θέλει. Εντάξει. Στο κέντρο τώρα, επειδή υπάρχει περίπτωση του Σιώπη, που δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει. Αν κλείσει ο Σιώπης τελικά, σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο δεν μπορείς να πεις όχι. Και το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη. Γιατί ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής είναι ένα μηχανάκι στον χώρο του κέντρου, μπορεί να βοηθήσει και ανασταλτικά και στην επίθεση. Για μένα όμως, αν δεν έρθει ο Σιώπης, που είναι μια εξαιρετική επιλογή, θεωρώ ότι ίσως ο Άρης και να μην χρειάζεται να πάει για άλλον παίχτη στα χαφ. Και να δει ξανά το ενδεχόμενο αυτό τον επόμενο Γενάρη. Για το Σιώπη να κάνεις μια εξαίρεση. Γιατί είναι παίχτης που αξίζει να κάνεις μια εξαίρεση και να τον αποκτήσεις. Και εκεί είναι μετά θέμα διαχείρισης του προπονητή. Πώς θα διαχειριστεί τόσους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στον χώρο του κέντρου. Αν όμως δεν γίνει του Σιώπη τελικά, για μένα ο Άρης ίσως και να μην χρειάζεται να πάρει παίχτη εκεί πέρα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ και σε έναν βαθμό νομίζω ότι το βλέπουν και οι άνθρωποι της ομάδας. Μια που άνοιξε το θέμα του Γκαρσία μετά τις 6.30 του Γκαρσία, του Σιώπη. Του Γκαρσία στη Θεσσαλονίκη. Του Σιώπη. Του Σιώπη.
αλλά και για Μαρτίνες και για Πογκμπά. Θα πούμε μετά το διάλειμμα των 6,5. Ναι. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έλειπα, παρακολουθούσα βέβαια το ρεπορτάζ, αλλά θα διαπιστώσετε ότι το Λαμπαουτάρης είναι το μοναδικό μέσο το οποίο δεν έγραψε τίποτα και το Σιώπη. Τώρα, τις τελευταίες 10-15 μέρες. Για το Σιώπη γράψαμε και είπαμε τον Ιούλιο, και αυτό που γράψαμε και είπαμε τον Ιούλιο εξακολουθεί και ισχύει ακόμα και σήμερα. Τώρα, αν κάποιος στο βωμό, τον κλικ ή των εφημερίδων ή μιας εξυπνακίστικης κατάστασης ή του copy-paste, γιατί πολλές φορές γίνεται και αυτό, δηλαδή, ας πούμε, για τους δανεικούς, αυτό έγινε. Έγραψε τη μια μέρα η ώρα για σπορ, το πήραν όλα τα αθηναϊκά site και γράφανε, ο Άρης παίρνει δανεικό, αυτόν, ποιον γράφει, πώς τον λέγανε κιόλας αυτόν, Βίτορ, πώς λέγεται αυτός εδώ πέρα, ναι. Σήμερα έγραψε η Sport Day για τον Μπουχαλάκη στον Άρη, δανεικό, το παίρνουν όλα τα αθηναϊκά site, Μπουχαλάκη στον Άρη, δανεικό. Γράφει ο άλλος ο Σιώπης δανεικό στον Άρη, που δεν έχει γίνει επουδενή συζήτηση από την πλευρά του Άρη. Ναι, έχει γίνει δουλειά του Ολυμπιακού, αλλά όταν ο Άρης λέει όχι, το ότι εσύ περνάς ότι τον θέλει δανεικό ο Άρης, και φυσικά ξέρεις ότι θα το πάρουν πάλι όλα τα site, γιατί έτσι δυστυχώς λειτουργούν τα site, όλα ανεξαιρέτως κάνουν copy-paste μια είδηση και την αναπαράγουν, έχεις κάποιο στόχο. Ο Άρης λοιπόν δανεικό δεν θα πάρει. Ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από πουθενά. Μπορεί να πάρει από τη Real Madrid ένα δανεικό. Από την Boca Juniors, ναι, πήρε δανεικό. Και από τη Las Palmas, ναι, πήρε δανεικό. Αλλά έχει γίνει το εκπληκτικό. Οι ομάδες οι οποίες μοιράζουν δανεικούς αριστερά και δεξιά και λένε στα πλαίσια της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου και εγώ θα δώσω στον Όφι για να πάρει παιχνίδια και δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο. Αλλά άμα πάρει ο Άρης ένα δανεικό που δεν παίρνει, αλλά στείνεται στο απόσπασμα, λες και έχει πάρει δανεικό. Γιατί κάνει κάτι ύποπτο με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Είναι στο άρμα τους. Ενώ αυτοί που τους δίνεις εσύ δανεικούς, είναι τίμιοι και παίζουν για το καλό του ποδοσφαίρου. Και μπαίνει ο Άρης σε μια λογική και σε μια ζυγαριά, χωρίς να έχει δανεικό, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσετε την προπαγάνδα σας. Θα τα λέμε και αυτά φυσικά. Αυτά ξέρετε ότι λίγο πολύ τα ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή ή τέλος πάντων τα ακούτε σε εκπομπές που δεν έχουν πρόβλημα να μην τους μαλώσει η προηγούμενη ή η επόμενη εκπομπή για το αν τα λένε κακά ή όμορφα ή άσχημα και τον ΠΑΟΚ. Εδώ λέγονται αυτά και ας λένε ότι δεν είμαστε. Ο Νίκος δεν τα λέει, είναι σοβαρός δημοσιογράφος. Εγώ που είμαι λίγο ασόβαρος και δεν τρέπομαι να πω ότι είμαι Άρης, όπως δεν τρέπεται και ο Λίγος. Δεν είναι θέμα σοβαρότητας, Ρίξα. Ναι, πολλοί το περνάνε ως σοβαρότητα. Το να μην παίρνεις θέση δεν τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στο ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, το να μην παίρνεις θέση το παρουσιάζουν ως σοβαρότητα. Όχι, δεν είναι θέμα σοβαρότητας. Το είπες, πέντε φορές το πες αυτό. Δεν το καταλάβεις. Δεν είναι θέμα σοβαρότητας. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν δανεικό δεν θα πάρει. Και αν πάρει, γιατί μεγάλη κουβέντα φάει μεγάλη κουβέντα. Έτσι, αν πάρει, από μένα θα ξεφωνηθεί. Πήρε δανεικό από τη Las Palmas. Ναι, φίλε, δεν λέω. Για ελληνικές ομάδες λέω. Είπαμε ότι να σου πω κάτι. Και είναι και χάρηκα που διάβασα ότι ένα από τα θέματα που θέτει ο Βασιλιάδης για αυτό που έγινε για το ποδόσφαιρο είναι και να περιοριστούν οι δανεικοί. Για να μην. Γιατί με τους δανεισμούς που είχαμε τα τελευταία χρόνια έπεσε στο τραπέζι η συζήτηση. Όχι που διαμόρφωσε. Αλλίωση του πρωταθλήματος. Θες να πω κάτι θετικό για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει προτείνει να παίζουν οι δεύτερες ομάδες. Όπως γίνεται στην Ισπανία. Είναι μια λύση. Θετικό είναι. Είναι πολύ θετικό. Θετικό είναι. Εμείς δεν έχουμε παροπίδες. Είναι να δίνεις τη Β' Εθνική. Να σου πει τη Β' Εθνική. Ας δώσει σε άλλη κατηγορία. Ναι, Β' Εθνική δίνει απεριόριστα. Δεν γίνεται όμως να παίζει ΠΑΟΚ Ατρόμητος και να μην παίζουν στο μεταξύ τους παιχνίδι και με τον Άρη να παίζουν. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ας το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Άρης Ολυμπιακός. Που ο Άρης όταν πήρε δανεικούς τότε έπαιξαν. Και έπαιξαν και φέραν 2-2. Συγγνώμη που δεν κερδίσαμε και εκεί μέσα. Με την ομάδα που έπεφτε.
Λοιπόν, πάμε στο break των 6.30. Θα επιστρέψουμε να πούμε για τα μεταγραφικά, γιατί έχει ζουμί το θέμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει παρουσιαστεί επικοινωνιακά τις τελευταίες 10-15 μέρες. Και οι προσδοκίες που γεννιούνται στον κόσμο από ορισμένους που τον Άρη τον πάνε εμπλοκή, γεννιούνται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γεννιούνται οι προσδοκίες για κάτι που δεν θα γίνει, ώστε να υπάρξουν μετά αντιδράσεις. Να έχεις πάρει 10-12 πρωτοκλασσά τους ποδοσφαιριστές, αλλά στο τέλος της ημέρας να υπάρχει γκρίνια γιατί δεν πήρες το 13ο. Μετά τις 6.30. Άρη, θες το Σιώπη? Ο Άρης τον θέλει, φίλε. Ο Σιώπης θέλει. Αν ο Σιώπης θέλει. Λοιπόν... Να πούμε λοιπόν, γιατί ρωτάει και ένας φίλος εδώ, αν είναι θέμα Ολυμπιακού ή αν είναι θέμα Άρη. Καταρχήν, επειδή έχει γραφτεί κατά κόρον και έχει αναπαραχθεί και έχει σημειωθεί και έχει τονιστεί και έχει παραπληροφορηθεί λοιπόν ο κόσμος του Άρη, δεν υπάρχει καμία συμφωνία του Σιώπη με τον Άρη. Καμία απολύτως συμφωνία του Σιώπη με τον Άρη. Δεν ξέρω γιατί γράφεται αυτό, χωρίς να το τσεκάρει κανένας, και θα ήταν πολύ εύκολο να πάρετε και να μιλήσετε με τους ανθρώπους του Άρη, αλλά ακόμα και αν αυτοί σας λένε ψέματα, να πάρετε το Σιώπη ένα τηλέφωνο. Ή δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο το Σιώπη να το ρωτήσετε, έχει συμφωνήσει με τον Άρη, Μανώλη, τα βρήκες σε όλα με τον Άρη, Μανώλη, θες να έρθεις στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως θέλει ο Άρης Μανώλη? Να πει ο Μανώλης, ναι, συμφωνήσαμε, αλλά δεν μας αφήνει ο Ολυμπιακός. Έχω συμβόλαιο, ρε παιδιά, τι να κάνω. Μην το γράφετε κιόλας ότι συμφωνήσαμε ή μην λέτε ότι σας το επιβεβαίωσα εγώ ότι συμφωνήσαμε, γιατί δεν μπορώ, έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά ναι, συμφωνήσαμε. Γιατί εγώ λέω ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και ο κόσμος διαβάζει εδώ και 10 μέρες για συμφωνία του Άρη με το Σιώπη, χωρίς να υπάρχει καμία συμφωνία του Άρη με το Σιώπη. Δεν λέω ότι έχει εγκαταληφθεί η περίπτωση, δεν λέω ότι έχει τελειώσει η περίπτωση, δεν λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο παίκτης στο τέλος, 31 Αυγούστου, όπως σας έχουμε πει από τον Ιούνιο. Αλλά τη στιγμή που δεν έχει γίνει ακόμα αυτό, δεν υπάρχει καν προφορική συμφωνία, θέλω να μου πούνε όσοι το αναπαράγουν για ποιο λόγο το κάνουν. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνουν? Να τρελάνουν τον κόσμο? Να δημιουργήσουν προσδοκίες στον κόσμο? Ποιος είναι ο λόγος που παρουσιάζεται ως κλεισμένη μία μεταγραφή και μία δεύτερη ο Μαρτίνες, χωρίς να έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Γιατί ούτε ο Μαρτίνες είναι κλεισμένος. Και εδώ δεν υπάρχει συμφωνία ούτε με τον Ολυμπιακό. Όπως δεν υπάρχει βέβαια και για το Σιώπη. Ναι, το παλεύει ο Καρυπίδης. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Το παλεύει ο Διαμαντόπουλος. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Θέλουν να πάρουν τον Σιώπη. Θέλουν να πάρουν και τον Μαρτίνες. Δεν θέλουν δανεικό. Ούτε δέχονται σε καμία των περιπτώσεων δανεισμό. Γιατί και αυτό γράφεται. Ο Άρης συζητάει με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό. Όχι, είναι ψέματα. Είναι ψέματα ότι συζητάει ο Άρης για τον δανεισμό τους. Συζητάει για ποσοστό συνειδιοκτησίας όσον αφορά το Σιώπη. Ελεύθερος δηλαδή να έρθει και να διατηρήσει ένα ποσοστό ο Ολυμπιακός. Και ελεύθερος να έρθει ο Μαρτίνες. Αυτή είναι η συζήτηση που έχει κάνει ο Άρης μέχρι τώρα και αυτή εξακολουθεί και κάνει. Αλλά επειδή ρωτάτε συνέχεια και έρχονται και μηνύματα στην εκπομπή και όλες αυτές τις μέρες με ρωτούσατε κιόλας και σας έλεγα ότι ρε παιδιά, εντάξει, είμαστε 10 μέρες, 15 με την οικογένεια, είχα και να έχω και ένα θέμα γενικότερο, δεν γίνεται να κάνουμε ρεπορτάζ. Άλλο το ανάσα.
Και αν ο Ολυμπιακός αυτό ακριβώς αποδεχθεί ότι δεν τους δίνει ιδανικούς, αυτό λέω. Αλλά συμφωνία δεν έχει. 5-0-6. Άλλο έχω συμφωνημένος, άλλο είμαι κοντά. Και από το Σάββατο, την Πέμπτη μάλλον που γράφτηκε, μέχρι το Σάββατο, έχουμε σολαβήσει αρκετά πράγματα. Από την Πέμπτη που έγραψα μέχρι το Σάββατο. Εκεί όμως με το δανεικό, ο Ολυμπιακός δεν το αλλάζει μέχρι στιγμής. Το έχει όρο. Αυτό λέει. Απ' την άλλη ο Άρης έχει όρο το άλλο. Το θέμα είναι πώς παρουσιάζονται τα θέματα. Συμφωνία πάντως Άρη Σιώπη δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι τσεκαρισμένο ο Νίκο Παπαδόπουλε. Όσον αφορά το Μαρτίνες, ήταν σήμερα να γίνει... Ήταν να μας επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ, φίλε. Ήταν να γίνει σήμερα ένα ραντεβού. Τσεκαρισμένο. Ποιο πράγμα. Οι πηγές το λένε. Ποιο πράγμα. Ότι ο Σιώπης δεν έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Εγώ πιστεύω με τις δικές σου. Τι. Εγώ πιστεύω με τις δικές σου. Οι δικές μου λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κοντά όντως οι δύο πλευρές. Ισχύει αυτό. Αλλά από το κοντά και το μια ανάσα μέχρι το συμφωνία και δίνω τα χέρια, πολλές φορές μεσολαβούν πάρα πολλά πράγματα. Και τελικά, να πω και κάτι ακόμα, είναι και τι θεωρούμε κοντά και μια ανάσα. Γιατί εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι μια ανάσα η συμφωνία να πάρω 100 το χρόνο, παράδειγμα λέω τώρα, και να τα χαλάσω τα χρόνια. Γιατί μπορεί να έχω εγώ σκέψει ότι μετά τον πρώτο χρόνο θέλω να είμαι ελεύθερος ξανά, να πάω όπου θέλω. Και εκεί να χαλάει το όλο θέμα 5-0-6 και η ανάσα, η μία να γίνονται πολλές. Αν με εννοείς. Παρακαλώ. Μαρτίνες. Ήταν να πραγματοποιηθεί σήμερα ένα ραντεβού της πλευράς του παίκτη με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Δεν θα γίνει τελικά σήμερα. Πάμε για αύριο. Για να δούμε τι μπορεί. Του Μαρτίνες. Ναι, της πλευράς του Μαρτίνες με τον Ολυμπιακό. Για να δούμε τι μπορεί να προκύψει από εκεί. Στόχος των εκπροσώπων του παίκτη είναι να βρεθεί με τον Ολυμπιακό, να συζητήσουν, να φτάσουν στη χρυσή τομή που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ο παίκτης να μείνει ελεύθερος. Ώστε μετά να κάτσει και να συζητήσει με τον Άρη. Που τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται να αρχίζει να ενεργοποιεί ξανά την περίπτωση του. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Μαρτίνες ήταν μια περίπτωση που εξετάστηκε. Καλά, βέβαια, εντάξει, το συγκεκριμένο στο ρεπορτάζ υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι. Mm. Δεν είναι ότι προέκυψε φέτος το καλοκαίρι. Έπαιξε δυνατά τον περασμένο Ιούνιο. Το άφησαν οι άνθρωποι τώρα από ένα σημείο και μετά. Άφησαν στην άκρη τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πλέον όμως την επανεξετάζουν. Τι να τον κάνω, ρε φίλο μου, στο Μαρτίνες. Κοίτα, ο Μαρτίνες... Να σου πω κάτι, είμαι σύμφωνος με τους περισσότερους παίκτες που έχουν έρθει. Και επειδή τους είδα κιόλας, θεωρώ ότι σχεδόν όλοι είναι καλοί ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν. Έχω τις ενστάσεις μου και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εγώ από αυτό που είδα από τον Μαρτίνεθ. Μαρτίνες, λέγεται. Μαρτίνες. Αυτό που το αριστερό μπακ. Κοίτα, δεν είναι ένας παίκτης. Μαρτίνες, περίμενε λίγο να το τελειώσω. Ναι. Δεν έχω μείνει σε καμία των περιπτώσεων ικανοποιημένος. Από εκεί και έπειτα. Περιμένω να δω περισσότερα πράγματα και από τον Κολάσο, αλλά θέλω να δω και κάποια πραγματάκια από τον Μπάσα, ο οποίος ενώ είναι ένας παίκτης που μου αρέσει, κάνει κάτι επιπόλαια λάθη, ρε φίλε, ώρες και πάνω στην Ολλανδία το έκανε, και στην Ξάνθη έκανε ένα. Γενικότερα βλέπω τέτοια πράγματα, αλλά αυτό είναι και φυσιολογικό στην εποχή που, κοίτα, που διανύουμε. Για... αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα για τον Μαρτίνες, δηλαδή τι να τον κάνω, πες μου λίγο. Έχω τον Τιγκινί, Μενέντες, τη Μαρτίνες, Μενέντες. Μενέντεθ. Αυτόν λέω, Μενέντεθ. Αριστερό μπακ λέω. Όχι Μενέντες, Μενέντεθ και Μπέλεθ. Μενέντεθ. Και Μπέλεθ. Εντάξει, ας το Μπέλεθ, μην κόλλας το όνομα. Εγώ σου το Μενέντεθ λέω, όχι τη Μαρτίνες. Ναι. Αυτός ότι δεν μου αρέσει. Μέχρι στιγμής. Έτσι, ναι, αλλά επειδή είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας που μόλις ολοκληρώθηκε, ας περιμένουμε λίγο να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Εννοείται. Πρόσεξε όμως, να πω το εξής. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Λοιπόν, να πω το εξής. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω τον Τιγκινί. Έχω τον Κολάσο. Έχω τον Μπρούνο Γκάμα. Έχω τον Ματέο Γκαρσία. Και μιλάμε για εξτρέμ και για παίχτη πίσω από το φορ. Όχι, ρε φίλε. Συγγνώμη. Ο Μαρτίνες. Στόπερ θέλω. Και έναν εξτρέμ ενδεχομένως. Όχι, κανέναν εξτρέμ δεν θέλω. Εγώ σου λέω ότι θέλω έναν άνθρωπο του Άρη.
Μπορώ να ασκήσω την κριτική μου βεβαίως, σε αυτό. Ναι. Ή άμα λένε οι άνθρωποι του Άρη ότι θέλουμε τερματοφύλακα, θα πρέπει να λέω και εγώ ότι θέλουμε τερματοφύλακα, όπως γίνεται αλλού. Στόπερ θες και. Και αμυντικό χαφ. Εγώ αυτά θέλω. Ναι. Και υπό προϋποθέσεις που δεν είμαι παράλογος, θα ήθελα, αλλά δεν το βάζω στο τραπέζι γιατί πρέπει να έχω και ένα όριο στο budget μου. Τι. Φορ. Δεν νομίζω άρεσε να κινηθεί για φόρμα μέχρι το τέλος του καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Γι' αυτό λοιπόν λέω, Νίκο, ότι δεν αντιλαμβάνομαι τι να το κάνω το extreme όταν θα έχω Ματέο Γκαρσία, Μπρούνο Γκάμα. Θα βγει ο Μπρούνο Γκάμα, την κοινή. Θα βγει ο την κοινή από τον άξονα, κολλάσω. Και άμα θέλω να θα βγει ο Ματέο Γκαρσία. Άμα θέλω να διατηρήσω τον την κοινή πίσω από το φόρ, τι θα κάνω. Πού. Πες ότι βγαίνει ο Γκάμα. Ναι, κολλάσω. Ο Κολάσο είναι μια θέση στην οποία τον τζεκάρει τώρα ο Ερέρα εκεί. Και φίλε, δεν... Έχω Κολάσο, Ντιγκινί, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία. Το βλέπει έχω τέσσερις ποδοσφαιριστές, περίμενε λίγο. Τέσσερις ποδοσφαιριστές, πρωτοκλασσά τους. Γιατί δεν σου βάζω Παυλίδη, Ναζλίδη. Ωραία. Αυτό που είπαμε είναι. Αυτό που είπαμε. Λοιπόν, Ναζλίδι που μπορούν να παίξουν στις θέσεις πίσω από τον επιθετικό ή οτιδήποτε άλλο. Έχω λοιπόν τέσσερις πρωτοκλασσάτους που μπορώ να τους βάλω και στις τρεις αυτές θέσεις. Και την ίδια στιγμή έχω τρία στόπερ. Τι επήγει να πάρω. Αυτή τη στιγμή εξτρέμι στόπερ. Για αυτή τη στιγμή για μένα στόπερ περισσότερο θα ήθελα. Ναι. Γιατί μιλάμε για εξτρέμ. Γιατί είναι σύμφωνα με αυτό το οποίο προκύπτει το ρεπορτάζ, είναι μια θέση στην οποία ενδεχομένως ο Άρης να ενισχυθεί και θέλει. Ποιος να ενισχυθεί. Ποιος το προκύπτει το ρεπορτάζ, ο αθλητικός διευθυντής, ο ιδιοκτήτης, ο προπονητής. Δεν σου λέω ότι θα πάρει. Manager. Δεν θα το χαλάσει όχι, όμως δεν θα πάρει. Το λέω για σένα. Το λέω γενικά. Γιατί όντως το ακούω και από άλλους συναδέλφους και το διαβάζω. Από πού προκύπτει η ανάγκη, ρε φίλε. Να καταλάβω, να μου εξηγήσεις εσύ που είσαι ο ρεπόρτερ και εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα μακριά από εμάς. Από πού προκύπτει η ανάγκη να πάρω. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας από πού προκύπτει η ανάγκη για να πάρω στόπερ. Δεν βγάζουμε γραμμές σήμερα. Από πού προκύπτει η ανάγκη για να βγάλω στόπερ. Για να πάρω στόπερ. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό που λέω. Το γιατί θέλουμε στόπερ. Έναν ακόμα. Το καταλαβαίνεις εσύ. Να. Ωραία. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πες μου από πού προκύπτει η ανάγκη να πάρω επιθετικό πίσω από το χάφι εξτρέμ. Εκτός αν θεωρείτε ότι θα έρθει ένα καλό εξτρέμ. Και θα είναι ο πέμπτος παίκτης στη σειρά. Και θα κάθεται το καλό εξτρέμ των 200.000 στον πάγκο. Ή μάλλον όχι στον πάγκο, στην κερκίδα. Δεν σου λέω για εξτρέμ τέτοιο επίπεδο. Θα πάρω δηλαδή ένα εξτρέμ το οποίο είναι χειρότερο από τον Μιλούνοβιτς. Όχι. Α. Άρα ο Μιλούνοβιτς τι είναι. Δεν νομίζω αυτή τη φάση να μπορεί να βρει χειρότερο από τον Μιλούνοβιτς. Έτσι όπως είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα το πω. Τέλος πάντων. Θα το πω. Να το πεις. Αλλά άμα είναι να φέρω παίκτη χειρότερο από τον Μιλούνοβιτς, να μην φέρω. Αν είναι μόνο και μόνο για να διώξω τον Μιλούνοβιτς ή τον Μπαργκάν, να μην φέρω φίλο, όχι. Να φέρω ένα στόπερ. Να φέρω ένα αμυντικό χαφ. Αυτή είναι η άποψή μου τώρα, έτσι. Δεν είμαι. Αν ο Ερέρα πει εξτρέμ, τελειώσαμε. Αυτό είναι. Για μένα είναι νόμος ό,τι πει ο προπονητής. Νόμος. Και άσε με μένα να λέω τι θέλω. Είναι νόμος τι θα πει ο προπονητής. Και σεβαστώ 100% θα κάνει η ομάδα. Απλά. Θα πρέπει επιτέλους, αφού μιλάμε ευτυχώς για ποδόσφαιρο και σε αυτό πρέπει να αξιολογούμε την προσπάθεια της διοίκησης και του Καρυπίδη που μας έφερε στο σημείο πλέον να μιλάμε για ποδόσφαιρο να πούμε και δύο πράγματα πριν γίνουνε. Γιατί άμα μου ήρθουν μετά και μετά μου λέτε «Α, έλεγε, στόπερ έλειπε». Δεν έχει ουσία. Καμία ουσία. Τέλος πάντων. Ωραίο να κάνουμε τις κουβέντες, γενικότερα, ποδοσφαιρικές. Έχουμε ακόμα 10 μέρες, 11 μέρες μέχρι να τελειώσει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Θα δούμε αν θα έχει κάτι για τον Άρη τελικά. Γιατί εμείς λέμε και οι άνθρωποι της ομάδας ψάχνουν για μια-δυο θέσεις ποδοσφαιριστές, αλλά στο τέλος μπορεί να μην έχει και τίποτα. Για τον Βίτορ λοιπόν, να πούμε, ναι. Όπως γενικότερα... Αυτά ποιος θα βάζει τώρα, θα πάρει κανένας. Για το θέμα των δανεικών το έχουμε γράψει και προχθές στο All About Arsenal, το λέω,
Έχει το δικό σου, φίλε. Ναι, ξέρεις. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως δανεικός. Και ούτε θα υπάρξει κανένας απολύτως δανεικός. Λοιπόν, κάτσα, θα ανοίξω το δικό μου, ρε φίλε, το κινητό. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, επειδή είπαμε και για το Βίτορ της, της ΑΕΚ, θα γίνει αυτό που είπα και λίγο πριν σε σχέση με τον, με τον Σιώπη. Εφόσον τελικά πάμε σε μια διαδικασία να πάρει η ομάδα το Βίτορ, θα γίνει με συνειδιοκτησία. Θα αγοράσει δηλαδή ο Άρης, προσέξτε αυτό που λέω, θα αγοράσει ο Άρης, το ξαναπώ, θα αγοράσει ο Άρης τον παίχτη. Ποσοστό δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Έτσι. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται το εξής. Έρχεται, παίζει ο παίχτης στον Άρη, διατηρείς εσύ το 50%, η ΑΕΚ το 50% και μπαίνει ρήτρα και στους δύο. Δηλαδή, λες, τον κρατάω, παίρνω δηλαδή και το άλλο 50, πληρώνω συν 200 χιλιάρικα από αυτά που είχα πληρώσει. Θέλει η ΑΕΚ να τον πάρει πίσω επειδή είδε ότι είναι παιχτάρα. Πληρώνει η ΑΕΚ 200. Τα ποσά είναι τυχαία. Μην πει κάποιος τώρα ότι τον αγοράσαμε με 200 ή δώσαμε 200. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο. Έρχεται δανεικός ο παίκτης. Τώρα αν κάποιοι θέλουν να τον παρουσιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο, με γεια τους, με χαρά τους. Για τον Βίτορ λοιπόν το θέμα που υπάρχει είναι για συνειδιοκτησία. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό αν θέλετε μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης και από την πλευρά της ΠΑΕ ΑΕΚ. Δανεικούς πάντως ο Άρης δεν θα πάρει από καμία ομάδα. Αυτά λοιπόν πάνω κάτω όσον αφορά τα συστήματα, τους παίχτες, τα μεταγραφικά. Περιμένω να δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν οι επόμενες μέρες, ειδικότερα πάνω στο μεταγραφικό. Και ενδιαφέρον φυσικά θα έχει να δούμε τις επόμενες μέρες και τη σκέψη του Πάκου Ερέρα για την πρώτη εντεκάδα της σεζόν για το μάτς με τη Λαμία, καθώς ο Άρης επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις, ξεκινάει την προετοιμασία του για το μάτς με την Λαμία. Να δούμε τι γίνεται και με το Βέλεθ, για να το τονίσουμε και σωστά το όνομα του Ισπανού, ο οποίος προφυλάχθηκε στα δύο φιλικά που έδωσε ο Άρης Σαββατοκύριακο και λόγω κάποιων ενοχλήσεων προς αγωγό. Με την επιστροφή της ομάδας αύριο στις προπονήσεις να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός και κατά πόσο θα προλάβει να είναι στη διάθεση του Ερέρα. Νομίζω ότι θα είναι, γιατί δεν ήταν κάτι σοβαρό, περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Έμεινε εκτός ο Βέλεθ και αναμένεται να είναι κανονικά στη διάθεση του Ερέρα. Βέβαια μπορούμε να δούμε και το Σόουζα, αλλά είναι πολύ νωρίς, αυτό που λέγαμε και πριν. Μέσα επόμενες μέρες θα αρχίσουμε να αποκτάμε μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς σκέφτεται ο Ερέρα να κατεβάσει την ομάδα στην Λαμία. Στο σύστημα νομίζω ότι το 4-2-3-1 θα παραμείνει. Βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε 1000% σίγουροι. Θα πρέπει να περιμένει τις προπονήσεις, όπως θα πρέπει να περιμένει τις προπονήσεις για τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ισπανός τεχνικός σε ο μάτς πρεμιέρας με τη Λαμία, η οποία θα έχει κανονικά στη διασύνση και τον Μπαράλες, ο οποίος ναι μεν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά βάσει και τον κανονισμό της ΕΠΟ έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς μπορεί το φιλικό να ήταν επίσημο, δεν ήταν όμως διεθνές. Άρα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στο φιλικό, στο παιχνίδι με τον Άρη, ο Αργεντινός επιθετικός. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας, Γιαννόπουλο Σέρβις, σούστες φορτηγών, αντικατάσταση αερόφουσκας, αμορτισέρ στις καλύτερες τιμές, αντικατάσταση πετάλων για φορτηγά. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Θεσσαλονίκη Κατερίνη, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, τηλέφωνο 2310-751-933. Ευχαριστούμε πολύ τον Μουμίν για την εξαιρετική χρονιά που έκανε στον Άρη πέρσι. Τελείωσε, τέλος. Ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε η λύση συμβολέου του. Ωραία. Θα είναι πάντα ένας φίλος της ομάδας. Και πολύ καλό παιδί και πολύ καλός χαρακτήρας. Άρα νομίζω ότι μέχρι το βράδυ για τους φίλους του Ηρακλή περισσότερο να αναμένεται την επισημοποίηση της συμφωνίας των Γιαννολεύκων με τον 30χρονο μέσο. Ήταν που κολούσε μέσο. Η λύση συμβολέου του Μουμίν. Ορίστε. Ήταν που κολούσε, λέω, η λύση συμβολέου του Μουμίν. Ποιος είπε ότι κολούσε. Ποιος είπε και ποιος έγραψε. Ποιος είπε και ποιος έγραψε. Στο
Θα στα πει ο Ραπτόπουλος τώρα που τα ξέρει καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτή την παρέμβαση του Χρήστανου Τζαλτίδη που έχει κοιμάσει κάνει ο Κάτρο Βασιλικά Βαδία, πρώτη μέρα δηλαδή τη εκπομπή, τι είναι αυτό το πράγμα, το στείλουν πάλι άδεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί 7 με 10 ο Παύλος Ραπτόπουλος. Όσο λαμπάω τάρι στον αέρα, θα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.